Της θητείας μου, πιστεύω ότι κάναμε κάποια πράγματα σε δύσκολες συνθήκες προς όφελος του ΚΑΠΗ. Δεν θα σας αφαιρέσω χρόνο από τη σημερινή γιορτή σας. Θέλω όμως να σας πω ότι αυτό που έχει κατά νου ο συνδυασμός δύναμη ευθύνης και προσωπικά ο κύριος Δημήτρης Κανάς, υποψήφιος δήμαρχος, έχουμε σκοπό την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η λειτουργία του ΚΑΠΗ. Σας έχω μοιράσει πριν λίγες μέρες ένα έντυπο και είναι δέσμευση και συμβόλαιο για τη λειτουργία Πέμπτου ΚΑΠΗ στο Άνω-Άνω Πέραμα και για δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με εκδρομές, με τραπέζα, με την υγεία σας και ένα ταμείο χρόνιας που έχουμε κατά νου να κάνουμε για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων και οικογενειών. Θέλω να σας πω ότι θα είμαστε μαζί σας αλλογοί όχι μόνο στη λειτουργία του ΚΑΠΗ αλλά και στις οικογένειές σας σε 24ωρη φάση. Το λέμε, το εννοούμε και θα το κάνουμε πράξη. Θέλω να δώσω τον λόγο στον αυριανό πιστεύω δήμαρχο
τον Δημήτρη τον Κανά, ένα χαιρετισμό και θα μας δοθεί ευκαιρία, θα μας δοθεί ευκαιρία εφόσον ο λαός της πόλης εμπιστευτεί τις τύχες στη διαχείριση του Δήμου, θα έχουμε συχνή επαφή και να μιλάμε σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον κύριο Δημήτρη Κανά. Καλό μεσημέρι. Τα περισσότερα τα είπε ο φίλος μου, ο Δημήτρης Μεζάκης, που έχει και ειδικές γνώσεις στα ΚΑΠΗ, έχει τα ξαναδιηγήσει, τα έχει ξαναδιηγήσει με επιτυχία και από ό,τι κουβεντιάζω είναι πάρα πολύ αγαπητός. Και πάλι τα ΚΑΠΗ θα τα έχει ο Δημήτρης. Θα συνεργαζόμαστε μαζί, θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειάζεστε, όπως σας είπε.